Και πάλι ο Πατένταλης θα πάρει την κόντρα, θα βγάλει πλάγια, δερμετή σουτάρι. Πάω από το ρίσιο το καρύ. Πατένταλης με την προσιακή προσπάθεια θα κερδίσει την μπάλα. Θα γυρίσει πίσω στον Περσιαλή, ο οποίος σουτάρει. Λίγο πάνω από το ρίσιο το δοκάρι της εστίας του Διχταπανίδη. Εδώ εντυπωσιακό γκολ από τον Περσιαλή. Πολύ καλή προσπάθεια. Κεφαλιά ψαράκι βέβαια, σε αυτό βοήθησε και ο Πατένταλης που ξεκίνησε την φάση εδώ. Εσκόρεψε λίγο τις προσπάθειες των παιχτών. Το πλασέ που έγινε χτύπησε το Διχταπανίδη, ήρθε πίσω η μπάλα. Εκεί με κεφαλιά ο Περσιαλής έδωσε τον γκολ για την ομάδα του Περιθωρίου. Πατένταλης και πάλι σουτάρει λίγο έξω η μπάλα. Ένα κόρνερ με τον Παρασκευά, η κεφαλιά στιχτωδώς θα έλεγα η απόκρουση από τον τερματοφύλακα, η συνέχεια η άμυνα του Ατρομήτου απομάκρυνε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίχρονο, άλλη μια κεφαλιά από το Δερμετζή, μπάλα κατέληξε out. Εδώ θα γίνει το λάθος, θα πάρει ο Πατένταλης, δεν συγχωρεί βέβαια το λάθος του τερματοφύλακα του Διχταπανίδη. Εδώ κοίταξε, τι τον άδωσε αυτό, έτσι, εκεί η μπάλα δεν δίνεται και ιδίως όταν υπάρχει αντίπαλος δίπλα, δεν δίνεται η μπάλα από τους τερματοφύλακες, ως συνήθως το κάνουν αυτοί οι τερματοφύλακες, γι' αυτό και πληρώνουν μετά το λάθος. Εδώ, Γρηγοριάδης θα σουτάρει, εντυπωσιακά η απόκρουση. Περσιαλής, Πατένταλης η κεφαλιά από καλή θέση λίγο έξω. Και πάλι Πατένταλης σε μια νέα προσπάθεια, αλλά το σουτό δεν είχε καμία τύχη, κατέληξε out. Πολύ ωραία πάσα για τον Πατένταλη, σούταρε στο εξωτερικό μέρος του δικτύου είναι μπάλα όμως. Φάουλ με Διχταπανίδη, κεφαλιά του Γρηγοριάδη χωρίς δύναμη. Εύκολη η φάση για τον τερματοφύλακα. Παναγιώδης θα βγάλει τη σέντρα. Διχταπανίδης έβγαλε σε κόρνερ πριν υπάρξει κίνδυνος για την εστία του. Ένα φάουλ, εντυπωσιακό το φάουλ, αλλά εξίσου και εντυπωσιακή απόκριση. Φάουλ έγινε από τον Παρασκευά. Γρηγοριάδης εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά του Ντρούγκα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.